Λοιπόν, με πολύ χαρά καλωσορίζουμε όλους καταρχήν εδώ στο συνεδριακό μας κέντρο, αλλά ιδιαίτερα την πολιτευτή του νομού Ευρυτανίας, την κυρία Τζίνα Οικονόμου, για την οποία χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι εδώ και αυτός είναι ο λόγος που ανέβηκα πάνω. Δεν συνηθίζεται ο Δήμαρχος να προσφωνεί υποψηφίους, αλλά για την Τζίνα θα το έκανα γιατί είναι μια πολύ καλή φίλη και προσωπικά χάρηκα ιδιαίτερα που είναι υποψήφια στο νομό, στον τόπο καταγωγής μας, των περισσότερων και καταγωγής μου. Καλή επιτυχία, Τζίνα, να έχεις. Παρακολουθούμε την πορεία σου. Γνωριζόμαστε από καιρό και ξέρω ότι έχεις ένα ιδιαίτερο ήθος και αξιοπρέπεια τέτοια που αρμόζει και που αξίζει και στον τόπο μας, στον τόπο της καταγωγής μου. Και εύχομαι οι συμπατριώτες μας που ψηφίζουν εκεί. Εγώ δεν ψηφίζω εκεί, οπότε δεν μπορώ να σε ψηφίσω. Αλλά οι συμπατριώτες μας που ψηφίζουν εκεί να επιλέξουν το καλύτερο και νομίζω ότι η επιλογή είναι μονόδρομος. Λοιπόν, καλώς ήρθατε λοιπόν, καλώς ήρθες και με πολύ ενδιαφέρον θα σε ακούσουμε. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι η κυρία Σωτηρία Μανάρα Μαυράκη, δικηγόρος από Θήβα, είμαι η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Θήβας και φίλη της Τζίνας της Οικονόμου. Είμαι χρόνια στο κόμμα, με ξέρετε ίσως κάποιοι από εσάς, πάρα πολλά χρόνια, από το 1974 και έχω πολιτευτεί πάρα πολλές φορές, άρα νιώθω την αγωνία της, νιώθω, αν θέλετε, τον πόνο της, αλλά και νιώθω ότι αυτή η γυναίκα, η Τζίνα Οικονόμου, πρέπει να εκλεγεί. Θέλω να σας πω ότι για μένα είναι ιδιαίτερη τιμή το ότι είμαι φίλη της. Είναι ιδιαίτερη τιμή ότι μια τέτοια προσωπικότητα και τιμή για το κόμμα, μια τέτοια προσωπικότητα, μια γιατρός, μια οικογενειάρχης, μια γυναίκα με τόσες περγαμηνές, είναι υποψήφια στο νομό Ευρυτανίας. Θεωρώ ότι θα πρέπει από όλους να ψηφιστεί, και εγώ προσωπικά δεν μπορώ να την ψηφίσω γιατί είναι στο Δήμο της Θήβας. Ωστόσο, θεωρώ ότι με όλες μου τις δυνάμεις και με όλες μου τις γνωριμίες θα προσπαθήσω να τη βοηθήσω. Αξίζει πάρα πολλά και θα πρέπει από όλους σας να έχει την εμπιστοσύνη της ψήφου σας. Είναι γυναίκα, όπως είμαι και εγώ, όπως είναι και πάρα πολλές άλλες πολιτευτές και πολιτεύτριες. Και η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει πάρα πολλές γυναίκες στο ψηφοδέλτιο. Άλλωστε, αυτό είναι και μια επιταγή του νόμου αυτή τη φορά με το 40% που πρέπει να είναι οι γυναίκες σε κάθε ψηφοδέλτιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι γυναίκες να εκπροσωπηθούν στη Βουλή, να είναι μέλη του Κοινοβουλίου, να μας εκπροσωπούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί οι γυναίκες είναι νοικοκυρές, είναι εργατικές. Η Μάργαρετ Θάτσερ είπε κάποτε, αν θες να μάθεις κάτι, ρώτησε έναν άντρα. Αν θες να γίνει κάτι, ανέθεσέ το σε μία γυναίκα. Ας τις αναθέσουμε λοιπόν να είναι μέλος της Βουλής, να την ψηφίσουμε με όλη μας τη δύναμη. Αξίζει. Καλησπέρα σας. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τον Δήμαρχο Αλιάρτου Θεσπιαίων, τον κύριο Ντασιώτη, για τη φιλοξενία και για τα καλά του λόγια και για την εισαγωγή που έκανε προς το πρόσωπό μου. Θέλω να ευχαριστήσω όμως ιδιαίτερα τη φίλη μου, την κυρία Σωσό Μανάρα, για τα τόσο τιμητικά της λόγια, συγκινητικά λόγια, την ευχαριστώ. Και βέβαια να ευχαριστήσω όλους εσάς που είσαστε σήμερα εδώ και με τιμάτε με την παρουσία σας. Επίσης, θέλω να πω ότι κοντά μας βρίσκονται και με τιμούν με την παρουσία τους οι ενδυνάμοι υποψήφιες, εύχομαι καλή επιτυχία, βουλευτές του νομού Βιωτίας, η κυρία Λουκία Θεοδόρου και η κυρία Ευαγγελία Τζουβελέκη. Επίσης, είναι κοντά μας ο τοπικός Δήμαρχος, Πρόεδρος, με συγχωρείτε, Αλιάρτου, ο κύριος Τσιαγκρής. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Επίσης, Περιφερειακή Σύμβουλος, να εκλεγεί σαν Περιφερειακή Σύμβουλος, η κυρία Κοροπούλη.
Επίσης, ο κύριος Κολοβός, ο οποίος είναι δημοτικός σύμβουλος Αλιάρτου, ο κύριος Θεοδωρογιάννης Ταξιάρχης επίσης και πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο κύριος Τσιαγκρής Γιάννης, το είπα. Ελπίζω να μην ξεχνώ κάποιον, αν ξεχνώ κάποιον, με συγχωρείτε. Αγαπητοί μου συμπατριώτες, ευρυτάνες της Βοιωτίας, όσοι από εσάς είσαστε ευρυτάνες, γιατί είναι και πάρα πολλοί φίλοι εδώ οι οποίοι παρευρίσκονται και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Είναι πολλοί φίλοι, βλέπω, έχουν έρθει από Αθήνα, από Καρπενήσι. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ, γιατί ξέρω ότι η Βοιωτία έχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό ετεροδημοτών ευρυτάνων. Αγαπητοί μου, λοιπόν, συμπατριώτες, η ώρα των εθνικών εκλογών έχει πλησιάσει και πολύ σύντομα θα πρέπει να ασκήσουμε το δημοκρατικότερο δικαίωμα του πολίτη, το πιο σημαντικό μας δημοκρατικό δικαίωμα, το δικαίωμα της ψήφου μας στις εκλογές. Για να αποφασίσουμε ποια κυβέρνηση θέλουμε, τι πολιτική αλλαγή θέλουμε, αν θέλουμε, ποιους πολιτικούς θέλουμε, ποιους θα εμπιστευτούμε και κυρίως πώς θα γίνει η μεγάλη πολιτική αλλαγή που θα βοηθήσει να βγει η πατρίδα, η χώρα από την κρίση. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε πρόσφατα στη Λιβαδιά, τον άκουσα και εγώ προσωπικά, ότι το πρώτο ημίχρονο, οι ευρωεκλογές και οι περιφερειακές και οι αυτοδιοικητικές εκλογές, τελείωσε. Έδωσε μία συντριπτική νίκη στη Νέα Δημοκρατία. Ειδικά στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, στην Ευρυτανία, ο ευρυτανικός λαός μίλησε πολύ ηχηρά και έδωσε μία πολύ μεγάλη πρωτιά στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που ξεπέρασε τις 10,5 μονάδες. Και επιπλέον, στις δημοτικές εκλογές, στις δημοτικές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, σάρωσε σε όλη την Ελλάδα, από άκρου σ' άκρη, από τη Μακεδονία μέχρι την Κρήτη. Οι περιφέρειες είναι πρωτοφανές. Από τις 13 περιφέρειες κερδίσαμε τις 12 περιφέρειες, όπως γνωρίζετε. Στις επόμενες εθνικές εκλογές είμαι υποψήφια, όπως γνωρίζετε, βουλευτής στην Μονοεδρική της Ευρυτανίας. Πολύ ασφαλώς από εσάς με γνωρίζετε. Έχω έρθει στη Βοιωτία αρκετές φορές. Υπάρχουν όμως και αρκετοί από εσάς που ενδεχομένως δεν ξέρουν ποια είμαι, γιατί πολιτεύομαι και ποιο είναι το όραμά μου για την Ευρυτανία. Η καταγωγή μου, λοιπόν, για να πω δύο λόγια για μένα, είναι από τα Λεπιανά της Ευρυτανίας. Από εκεί κατάγεται, από το χωριουδάκι αυτό του Δήμου Αγράφων, ο πατέρας μου και ο παππούς μου. Αλλά και η γιαγιά μου, από την πλευρά του πατέρα μου, έχει γεννηθεί στα Τοπόλιανα. Ο δε παππούς μου, από την πλευρά της μητέρας μου, στη Γρανίτσα. Οι ρίζες μου είναι, λοιπόν, βαθιά στην Ευρυτανία. Έχω περάσει στα αγαπημένα αυτά χωριά, αλλά και στο Καρπενήσι, που είναι κυρίως οι δεσμοί μου. Ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, και από τα παιδικά μου χρόνια, αλλά και αργότερα μέχρι σήμερα. Το υπόλοιπο κομμάτι της ζωής μου μοιράστηκε στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία και στην οικογένειά μου. Σπούδασα ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, έγινα γιατρός, πήρα την ειδικότητα της πλαστικής χειρουργικής, πέρασα κάποια χρόνια στο εξωτερικό, κάνοντας μετειδικεύσεις και εξειδικεύσεις, και στη συνέχεια γύρισα πάλι στην Ελλάδα. Είμαι παντρεμένη με τον Αλέξανδρο Ροδολάκη και έχουμε δύο, επίσης, συνάδελφο γυναικολόγο, και έχουμε ένα γιο και μια κόρη που είναι επίσης γιατροί. Η είσοδος μου στην πολιτική σηματοδοτείται από το κάλεσμα του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, πριν από δύο περίπου χρόνια, να ανανεώσει το στελεχειακό δυναμικό του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας με νέα πρόσωπα, τα οποία έχουν επιδείξει μια κοινωνική προσφορά και δράση, τα οποία έχουν μια επαγγελματική διαδρομή στη ζωή τους και όχι απαραίτητα πρόσωπα τα οποία είχαν
κομματική διαδρομή και προϊστορία. Ένα λοιπόν από αυτά τα πρόσωπα που επελέγει αξιοκρατικά ήμουν και εγώ. Μέσα από το Μητρό Στελεχών, ένα Μητρό το οποίο έγινε ακριβώς για να αναδείξει πρόσωπα με αυτές τις ιδιότητες που σας προανέφερα. Για να συμβάλλω και εγώ με όλες μου τις δυνάμεις στην έξοδο της χώρας από την κρίση στην οποία βρίσκεται. Η δική μου επιθυμία, αποκλειστική και ανιδιοτελής, ήταν να πολιτευτώ στο νομό Βρετανίας. Μία επιθυμία η οποία έγινε δεκτή από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, μια επιθυμία η οποία ήταν βασισμένη στη μεγάλη μου αγάπη για τον τόπο μου και στο όραμά μου να γίνει η Βρετανία καλύτερη, αντάξια της μοναδικής ομορφιάς που διαθέτει και αντάξια των τεράστιων δυνατοτήτων της. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τίμησε με την εμπιστοσύνη του και με συμπεριέλαβε στο ψηφοδέλτιο της Μονεδρικής της Βρετανίας. Μεγάλη τιμή βέβαια, αλλά και μεγάλο το βάρος της ευθύνης, το αίσθημα ευθύνης, το δικό μου, ακόμα μεγαλύτερο. Τα τελευταία 2 χρόνια, λοιπόν, γύρισα όλη την Βρετανία πάκρους άκρη. Μίλησα με όλους, αφουγκράστηκα τα προβλήματα, είδα το βασικό πρόβλημα ποιο είναι της Βρετανίας, που είναι η φυγή των νέων, πέρα από το οικονομικό πρόβλημα. Επιπλέον γύρισα όλες τις περιοχές της Ελλάδος που έχουν ετεροδημότες Βρετάνες. Σε εσάς εδώ στη Βιωτία ήρθα αρκετές φορές, στην Ετωλοκαρνανία, στη Φθιώτιδα, στη Θεσσαλονίκη, στην Αχαΐα και βέβαια σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας που υπάρχουν Βρετάνες ετεροδημότες της Αθήνας. Έκανα πολλούς φίλους, άλλαξα τη ζωή μου τελείως, τους ρυθμούς μου και να που βρίσκομαι εδώ τώρα λίγες μέρες πριν από τις εκλογές. Με ένα στόχο να δω μια Βρετανία καλύτερη από αυτή που έχουμε σήμερα, μια Βρετανία φωτεινότερη. Να βγει από τη μιζέρια της οικονομικής κρίσης. Να γυρίσουν πίσω οι νέοι στην Βρετανία. Να ξανανοίξουν τα σχολεία που κάποτε έσφιζαν από ζωή και τώρα κλείνουν ένα-ένα στα χωριά της Βρετανίας και τα παιδάκια πρέπει να κάνουν χιλιόμετρα ολόκληρα, τα λίγα αυτά παιδάκια που έχουν απομείνει, για να πάνε στο σχολείο του παραδιπλανού χωριού. Να αναβιώσει η μεσαία τάξη που έχει πληγεί ανεπανόρθωτα, να αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο η τεράστια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του νομού μας. Να βελτιωθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο παραπέει, διότι ο Βρετάνας μέσος ασθενής δεν έχει το σύστημα υγείας που του αρμόζει και που δικαιούται. Να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο οι υποδομές, να γίνουν ακόμα περισσότερα έργα από αυτά που έχουν γίνει. Να αξιοποιηθεί ο τεράστιος φυσικός πλούτος της Βρετανίας και να αξιοποιηθεί και η τελευταία τουριστική πηγή πλούτου, βουνά, λίμνες, ποτάμια. Να ξαναγίνει η Βρετανία Ευρώπη. Να κοιτάξουν οι Βρετάνες με αισιοδοξία το μέλλον. Αυτό είναι ένα όραμα ανθρώπινο, ένα όραμα εφικτό που έχω για την Βρετανία, αλλά με μόνη προϋπόθεση ότι θα καταφέρουμε τη μεγάλη, την πολυπόθητη πολιτική αλλαγή με τις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Αγαπητοί μου συμπατριώτες, κυρίες και κύριοι, η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή που εγγυάται αυτή την πολιτική αλλαγή. Είναι το μόνο κόμμα με ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται προς όλους τους Έλληνες, όχι τους ολίγους, όχι τις ελίτ. Ο αυριανός Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γύρισε όλη την Ελλάδα από άκρους άκρη κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου των ευρωεκλογών και των αυτοδιοικητικών εκλογών και εξέφρασε έναν λόγο αληθινό, έναν λόγο συνενετικό, έναν λόγο όχι διχαστικό, όχι πολιτικό, έναν λόγο ο οποίος εξέφραζε το σεβασμό του προς τον Έλληνα πολίτη, προς τον πολίτη, και ένας πρόεδρος ο οποίος έδωσε τα πάντα για να δείξει ποιο είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και τι προοπτική, τι έχει να προσφέρει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας όταν θα γίνει αυτοδύναμη κυβέρνηση.
Αυτό έγινε ενάντια στο ψέμα και την υποκρισία και τις απίθμενες προεκλογικές παροχές του ΣΥΡΙΖΑ ήδη λίγες μέρες πριν από τις εκλογές. Γι' αυτό ο ελληνικός λαός, ο οποίος ξέρει να κρίνει, έδωσε το αποτέλεσμα αυτό της συντριπτικής νίκης της Νέας Δημοκρατίας. Ο λαός μίλησε και ζήτησε πολιτική αλλαγή. Καταδίκασε την αποτυχημένη κυβερνητική πολιτική που φτωχοποίησε τους Έλληνες, που εξευτέλισε μισθωτούς και συνταξιούχους, που διέλυσε τη μεσαία τάξη, που αποδιέλυσε την παιδεία, που υπονόμευσε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, που μας έκανε να νιώθουμε ανασφαλείς στα ίδια μας τα σπίτια, που χαϊδεύει τους τρομοκράτες, τους έγκλειστους τρομοκράτες, που μας έβαλε σε εθνικές περιπέτειες με τους γείτονές μας, που υπέγραψε μία αντεθνική συμφωνία, που τραυμάτισε τη δημοκρατία, που μας πήγε 100 χρόνια πίσω. Το διακύβευμα λοιπόν αυτών των εκλογών είναι πάρα πολύ σημαντικό και το δίλημα το πολιτικό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η πατρίδα μας βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή της σύγχρονης ιστορίας της. Διακυβεύεται το μέλλον της χώρας, το μέλλον το δικό μας και το μέλλον των παιδιών μας. Τα ερωτήματα τα οποία αντιπαραβάλλονται είναι πρόοδος ή οπισθοδρόμηση, οικονομική ανάπτυξη ή ανεργία και ισοπαίδωση, ισότιμη παρουσία στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε ή πολιτική απομόνωση και εθνικές περιπέτειες, άκρατος λαϊκισμός ή αξιοπρέπεια και σεβασμός στους θεσμούς, κρατισμός και εξάρτηση από τους δανειστές ή ελεύθερη οικονομία με επενδύσεις και άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας, μείωση φόρων και εισφορών ή συνεχής υπερφορολόγηση με σκοπό να δημιουργηθούν αχρίαστα υπερβολικά υπερπλεονάσματα τα οποία αποδείχθηκε ότι είχαν ως μόνο στόχο να καλύψουν ρουσφετολογικές ανάγκες του κυβερνώντος κόμματος λίγες μέρες πριν από τις εκλογές και συνεχίζονται και σήμερα, όπως βλέπουμε όλοι, με τις αθρώες προσλήψεις ρουσφετολογικές στην κρατική μηχανή, στο δημόσιο. Και τα ερωτήματα που συνεχίζουμε είναι μεταρρυθμίσεις ή στασιμότητα, γραφειοκρατία ή ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ανεξάρτητη δικαιοσύνη ή παρεμβάση στο κράτος δικαίου, αίσθημα ασφάλειας του πολίτη ή ανασφάλεια, βία και ανομία στους δρόμους, παιδεία με ποιοτική εκπαίδευση, αντάξια της ιστορικής, της πολιτιστικής κληρονομιάς του νομού της Ελλάδος, ή ημιμάθεια, αλήθεια, ευθύνη και ρεαλισμός ή οπισθοδρόμηση και παρακμή, ισότιμη πρόσβαση όλων των Ελλήνων σε ένα υψηλού επίπεδου δημόσιο σύστημα υγείας ή καταράκωση της αξιοπρέπειας του μέσου ασθενούς, υπεύθυνο κυβερνητικό πρόγραμμα ή πειραματισμοί και τυχοδιοκτισμοί. Η Νέα Δημοκρατία έχει βγάλει και έχει εκδώσει, κυκλοφορεί σε φυλάδια πάρα πολύ επιγραμματικά το πρόγραμμά της, το οποίο έχει τίτλο «Για μια καλύτερη ζωή». Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, εάν εφαρμοστεί, όταν εφαρμοστεί, μετά τις εκλογές που η Νέα Δημοκρατία θα είναι η επόμενη κυβέρνηση της χώρας, το κόμμα που θα κυβερνήσει, θα δώσει νέα πνοή στην Ευρυτανία και σε όλη την Ελλάδα. Η απογύμνωση της Ευρυτανίας από νέους ανθρώπους, σε συνδυασμό με την υπογεννητικότητα, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ευρυτανίας. Το πρόγραμμα, λοιπόν, το κοινωνικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, ακριβώς στοχεύει εκεί, δίνοντας 2.000 ευρώ σε κάθε παιδάκι που γεννιέται και, βέβαια, αφορολόγητο επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που υπάρχει στην οικογένεια. Επίσης, η Ευρυτανία χρειάζεται, όπως και όλη η Ελλάδα βέβαια, αλλά αναφέρομαι ειδικά στην Ευρυτανία, γιατί κάποια από τα μέτρα του προγράμματος υγείας της Νέας Δημοκρατίας θα βοηθήσουν ιδιαίτερα τον νομό Ευρυτανίας. Χρειάζεται, λοιπόν, αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Και μέσα
ειδικά οι κάτοικοι των ορεινών και δύσβατων περιοχών, θα ανακουφιστούν πάρα πολύ από το πρόγραμμα υγείας. Προβλέπεται λοιπόν κατοίκον διανομή φαρμάκων σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών. Ραντεβού με γιατρούς του ΕΟΠΗ μέσα σε 24 ώρες. Επέκταση της διάρκειας των επαναλαμβανομένων συνταγών φαρμάκων. Αναβάθμιση και ενίσχυση του ΕΚΑΒ. Αναβάθμιση της λειτουργίας των νοσοκομείων με ενίσχυση του τεχνολογικού εξοπλισμού αλλά και προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Όλοι οι ασθενείς μπαίνουν σε δωρεάν πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων. Επιπλέον προβλέπεται στήριξη των ανθρώπων με αναπηρία, με χρόνια προβλήματα και άτομα με πάνω από κάποια ηλικία. Προβλέπεται με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στήριξη της μεσαίας τάξης. Έχει πληγεί χαρακτηριστικά στην Ευρυτανία και σε όλη την Ελλάδα βέβαια, αλλά ειδικά στην Ευρυτανία η καταράκωση της μεσαίας τάξης είναι χαρακτηριστική. Αυτό λοιπόν το οποίο προβλέπει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας βάζει τέλος στην υπερφορολόγηση, δημιουργείται ευνοϊκό κλίμα για να μπορέσουν οι επενδυτές να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα και στην Ευρυτανία βέβαια, με σκοπό να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας και να επιστρέψουν οι νέοι Ευρυτάνες πίσω στον τόπο τους. Ευνοϊκές συνθήκες για να ξανανοίξουν οι μικροεπιχειρήσεις, οι οποίες έχουν πολύ πρόσφορο έδαφος στην Ευρυτανία και που αποτελούν το μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας της περιοχής. Και ερχόμαστε βέβαια στον πρωτογενή τομέα, ερχόμαστε στο φυσικό πλούτο, στην κτηνοτροφία, κτηνοτροφία που είναι εδώ και ένα κομμάτι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος δικού σας, μια και η Βιωτία έχει τόσο έντονη κτηνοτροφική δραστηριότητα. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους αγρότες να κάνουν το μεγάλο ποιοτικό άλμα, να αφήσουν πίσω ξεπερασμένες πρακτικές του παρελθόντος, να εξυγχρονιστούν, να περάσουν σε μία νέα εποχή με ανταγωνιστικές δυναμικές καλλιέργειες. Όσον αφορά στην Ευρυτανία, να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τον αστήρευτο φυσικό πλούτο της Ευρυτανίας. Τα προϊόντα μας μπορούν να προσελκύσουν μεγάλο αριθμό καταναλωτών, να γίνουν πολύ προσοδοφόρα για τους αγρότες και για την τοπική κοινωνία. Ενισχύουμε λοιπόν με το πρόγραμμά μας τους μικρούς και μεγάλους παραγωγούς που θα τολμήσουν να κάνουν επένδυση. Τους δίνουμε κίνητρα και βέβαια ιδιαίτερα στηρίζουμε αυτούς που επενδύουν σε καινοτόμα προϊόντα με υψηλότερο κέρδος και λιγότερη εξάρτηση από το κράτος, λιγότερο κρατισμό. Αξιοποιούμε όλους τους πόρους που διατίθενται από την Ευρώπη για να στηρίξουμε τον αγροτικό τομέα. Συνδέουμε την αγροτική παραγωγή και με άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι ο τουρισμός, η εστίαση, η βιομηχανία καλλιντικών, φαρμακευτικών φυτών, η χημική βιομηχανία και η βιομηχανία τροφίμων. Όλα αυτά βγαίνουν από τον πολύ πλούσιο φυτικό κόσμο που έχει η Ευρυτανία, με ιδιαίτερα φυτά φαρμακευτικά, τα οποία παραμένουν αναξιοποιητά και τα οποία, αν χρησιμοποιηθούν, θα είναι μια πηγή πλούτου για μικροεπενδύσεις στην Ευρυτανία. Για την ενίσχυση της κτηνοτροφίας που ενδιαφέρει πάρα πολύ την Ευρυτανία, όπως και τον ομό το δικό σας, με το πρόγραμμά μας δεσμευόμαστε για ένα καθεστώς πλήρων και αποτελεσματικών ελέγχων, ούτως ώστε να μην μπορούν να ελληνοποιούνται ξένα προϊόντα. Με στελέχωση αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών. Για την προστασία της φέτας, που είναι ένα μοναδικό προϊόν δικό μας, όπως ξέρετε, δεσμευόμαστε στα θέματα πιστοποίησης του εθνικού μας προϊόντος, αλλά και στα θέματα ελέγχου της αλυσίδας παραγωγής μέχρι να φτάσουμε στο τελικό προϊόν. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ορεινή κτηνοτροφία. Εγωπροβάτων ειδικά, όπου έχουμε το στρατηγικό πλεονέκτημα στο γάλα, στη φέτα και στο κρέας, είναι προϊόντα ιδιαίτερα
Η φέτα ειδικά είναι ένα προϊόν ιδιαίτερο γνωστό σε όλο τον κόσμο, η ελληνική φέτα. Έχουμε λοιπόν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για τη στήριξη της βιωσιμότητας του κτηνοτροφικού κλάδου, ο οποίος δεν πρέπει να πεθάνει. Προωθούμε ένα σήμα για τα ιδιαίτερα προϊόντα που παράγονται σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, αυτό πρέπει να το πούμε, της χώρας, καθώς και στην πιστοποίηση άλλων μοναδικών προϊόντων που παράγονται στον ελλαδικό χώρο. Η Ευρυτανία έχει πολλά τέτοια προϊόντα. Ήδη βραβεύτηκε πρόσφατα το ευρυτανικό μέλι από μία ομάδα νέων Ευρυτάνων επιχειρηματιών. Δημιουργούμε το Εθνικό Αγροτικό Επιμελητήριο κατά τα πρότυπα της Γαλλίας, με σκοπό να αναλάβει θεσμικό ρόλο στην εκπροσώπηση των παραγωγών. Μειώνουμε το κόστος παραγωγής με φορολογικές ελαφρύνσεις, μείωση του έμφυα. Έχει εξαγγείλει ο Πρόεδρος ότι είναι επισήμως, είναι σημαία στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, ότι ο έμφυα θα μειωθεί κατά 30%, βέβαια μέσα σε 2 χρόνια. Επίσης θα μειωθεί ο ΦΠΑ με καθιέρωση 2 τελικά συντελεστών, 11 και 22, από 13 και 24 που είναι σήμερα. Αυτή η ελάφρυνση, η μείωση του ΦΠΑ, θα έχει τεράστια διαφορά στην τσέπη των Ελλήνων πολιτών και ιδιαίτερα στους κτηνοτρόφους. Και βέβαια θα μειωθούν και οι ασφαλιστικές εισφορές. Είναι και αυτό κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Το σχέδιο είναι να μειωθούν από 20% σε 15% μέσα σε μία τετραετία. Εφαρμόζουμε ειδική ενίσχυση για τους νέους, ειδική πολιτική ενίσχυση των νέων αγροτών. Γιατί οι νέοι αγρότες πρέπει να μείνουν στον τόπο τους, να προσφέρουν στον τόπο τους, να μην φύγουν. Πρέπει να καθίσουν, να παλέψουν, αλλά πρέπει να έχουν κίνητρα. Και αν δεν έχουν κίνητρα, δεν θα μείνουν. Ενισχύουμε κάθε τουριστική επενδυτική δραστηριότητα η οποία μπορεί να κρατήσει, ζωντανή την οικονομία του κάθε τόπου. Ειδικά η Ευρυτανία έχει τεράστιες τουριστικές δυνατότητες, έχει ορεινούς όγκους, έχει βουνά, έχει χιονοδρομικά κέντρα, έχει λίμνες, έχει ποτάμια. Αξιοποιούμε λοιπόν όλες τις μορφές τουρισμού. Και επίσης κάτι σημαντικό, προσαρμόζουμε την πολιτική μας με βάση τις αλλαγές, τις κλιματικές αλλαγές, ώστε να μετριαστούν οι επιπτώσεις της, και αυτό το επιτυγχάνουμε με την εφαρμογή μιας χωροταξικής πολιτικής με σεβασμό στο περιβάλλον. Κυρίες και κύριοι, οι αναπτυξιακές δυνατότητες της Βρετανίας είναι τεράστιες, είναι ασύλληπτες. Χρειάζονται όμως νέοι άνθρωποι, πρόσφορη επενδυτική πολιτική, οράματα, ιδέες και κονδύλια, τα οποία δυστυχώς δεν περισσεύουν. Όλο και περισσότεροι πολίτες στρέφονται προς εμάς, προς το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, εναποθέτοντας τις ελπίδες τους στην επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να μπορέσει να υλοποιήσει το μεγαλόπνο πρόγραμμά της. Οι πολίτες όμως τώρα δεν ζητούν εύκολες υποσχέσεις. Δεν θέλουν ψέματα, ούτε ευχολόγια. Ζητούν λύσεις εφαρμόσιμες και ρεαλιστικές. Ζητούν ίσες ευκαιρίες για όλους, αλήθεια και εντιμότητα. Ζητούν εξυγχρονισμό, ζητούν νέες πρακτικές, ζητούν νέους σύγχρονους πολιτικούς να τους εκπροσωπήσουν με οράματα και με νέες ιδέες. Και εμείς τα νέα πολιτικά πρόσωπα ζητάμε να ξανακερδίσει ο πολιτικός κόσμος την εμπιστοσύνη και το σεβασμό των πολιτών που τα έχει χάσει. Γιατί το πολιτικό σύστημα του ψεύδους, του αναχρονισμού και της διαφθοράς έχει ξεπεραστεί πλέον. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει πως για να αφήσει η Ελλάδα οριστικά πίσω της στην κρίση,
πρέπει να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα ισότιμη με τις άλλες. Και εγώ πιστεύω πως η Ευρυτανία δικαιούται και αξίζει να γίνει ένας ευρωπαϊκός νομός. Γιατί η Ελλάδα προχωράει μπροστά. Γιατί η Ευρυτανία πρέπει να φύγει μπροστά. Γιατί ο τόπος χρειάζεται ανανέωση και αλλαγή. Δεν θα σας κουράσω πολύ, θα σας πω μερικά τελευταία πράγματα τα οποία θεωρώ πολύ σημαντικά. Η χώρα χρειάζεται μία νέα εθνική συστράτευση που θα μας κάνει ξανά όλους υπερήφανους που είμαστε Έλληνες. Στις επερχόμενες εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου ζητώ τη στήριξή σας, ζητώ την εμπιστοσύνη σας, ζητώ την ψήφο σας για να μου δώσετε τη δυνατότητα εκπροσωπώντας σας στο Εθνικό Κοινοβούλιο να συμβάλλω κι εγώ με όλες μου τις δυνάμεις στην υλοποίηση του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας που πολύ λίγα γι' αυτό σας προανέφερα. Να συμβάλλω στην αναμόρφωση της Ευρυτανίας. Να δώσετε στην Ευρυτανία τη δυνατότητα για ανανέωση. Όχι μόνο σε πρόσωπα, αλλά και σε ιδέες και σε πρακτικές και σε οράματα. Γιατί νομίζω ότι με την αλλαγή την πολιτική, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μπροστά, μπορούμε να πάμε την Ελλάδα μπροστά. Και πιστεύω ότι όλοι μαζί, ενωμένοι, πέρα από κόμματα και ιδεολογίες, μπορούμε να πάμε επιτέλους και την Ευρυτανία μπροστά. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ.